Η τουρκική προκλητικότητα με τις αυξανόμενες παραβιάσεις και παραβάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των κανόνων του διεθνούς δικαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής αντιθέσεις. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι σχολίασαν τη νέα τουρκική ναύτεξ με το τουρκικό ερευνητικό Roots Race, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Η έρευνα, η εξερεύνηση την οποία κάνει το Roots Race είναι μια επιθετική ενέργεια. Επιμένω ότι το Καστελόριζο εκ προθέσεως ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν ανήκει στο Αιγαίο. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του πτέρυρχου εναποστρατεία Λεωνίδα Πηγαδιώτη, ο οποίος παρουσίασε έγγραφο το οποίο ενισχύει τις ελληνικές θέσεις για το Καστελόριζο. Σημερινή αγγελία της Τουρκίας, διεθνή, που ενημερώνει τη διεθνή κοινότητα. Και λέει ότι το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο. Σας διαβάζω απόφαση του στρατηγίου του ΝΑΤΟ στην Νάπολη, του ανώτατου διοικητή, το 21 Νοεμβρίου 1995, που λέει τα νησιά της συνθήκης της Λοζάνης δεν είναι αποστατικοποιημένα και το ΝΑΤΟ θα τα βάζει στις ασκήσεις. Μπορεί οι αρμόδιοι, γιατί εγώ δεν έχω καμία αρμόδια του ούτε ευθύνη, να το τρίψουν στη μούρη τον Τούρκο και στο ΝΑΤΟ. Το ευτύχημα είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποδεσμεύσει τους κανόνες εμπλοκής. Αυτό συνεπάγεται ότι ο Ερντογάν και η κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει στα 6 ναυτικά μίλια δεν θα μπει ούτε ρούπι μέσα, διότι θα ξέρει, θα ψάχνει να βρει την Ευρωπαϊκή Τουρκία και δεν το σώνουν ούτε οι σύραγγες που έχει. Στην εκπομπή αντιθέσεις παρουσιάστηκε χάρτης του Παγκόσμιου Υδρογραφικού Οργανισμού, ο οποίος εξαιρούσε το Καστελόριζο, με τους ειδικούς να σχολιάζουν τις όποιες αδυναμίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό 9 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, αναφέρεται ότι όσον αφορά τη σύνταξη των χαρτών, οι κυβερνήσεις των χαρτών, των υδρογραφικών χαρτών, οι κυβερνήσεις συμμετέχουν όταν προετοιμάζονται οι χάρτες. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το δάσος, να μην πω τα δάση, ψάχνοντας για δεντράκια. Εδώ έχω κουραστεί να ακούω συνεχώς την Ελλάδα να αναφέρεται ενδυνάμει υφαλοκρηπίδα, εν δυνάμει η χωρική θάλασσα. Μάλιστα. Τώρα στο Καστελόριζο χωρικά ύδατα έχει 6 ναυτικά μίλια. Έχει ναι. Συνορεύουσα ζώνη? Όχι, διότι η συνορεύουσα ζώνη είναι αποτέλεσμα της δικαίου της θάλασσας, της σύμβασης του δικαίου της θάλασσας του 1982. Μάλιστα. Και η αναφορά ακόμη σε υφαλοκρηπίδα, την οποία συνεχώς προβάλλει η Τουρκία, εμένα με φέρνει αλλεργία, διότι η υφαλοκρηπίδα απεδείχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Ο υδρογράφος Χρήστος Δίνωνος τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να ενεργεί βάσει ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος να είναι διαχρονικός και διακομματικός, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να συνταχθεί ένας οδικός χάρτης με την ανάλογη προετοιμασία χαρτών. Να στείλει τις συντεταγμένες στον οργανισμό. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ αυτό, όποιος διαφωνεί, ελάτε. Σωστά. Ακριβώς. Εδώ εμείς, κύριε Ζήνωνος, δεν έχουμε πει τίποτα τέτοιο, ότι αυτή είναι η θέση μου. Όχι. Λέμε ενδυνάμει και ενδυνάμει. Αναφορικά με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, ο κύριος Ζήνωνος σχολίασε. Δεν τοποθετεί την θάλασσα νοτιώς της Ρόδου ή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου ότι είναι οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά με έναν τρόπο, όχι μόνο εμείς, και η Αίγυπτος, στο παιχνίδι μπαίνει και η Τουρκία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω το πιο καταθλιπτικό, αν δείτε το χάρτη, ότι σταματά το σημείο Α εκεί που είναι η γραμμή που απαιτάει η Τουρκία. Εκεί σταματά. Δεν λέω ότι το δώσαμε στην Τουρκία, αλλά δεν ενοχλήσαμε την Τουρκία.